Λοιπόν, πάμε για τον τζάμπολ. Έφτιαξε ο πίνακας. Ο Χαντ με τον Μαραγκό. Μαραγκό, ο οποίος θα κάνει τον μπλόκο Μαραγκός. Μαντοβάνι στον Χόλινγκσβορθ, ο οποίος κάνει τις τρίπλες μπροστά στον Μουόσα. Θα σηκωθεί και θα σκοράρει. Ισοφαρίζει 2-2. Ο Μπράουν βρίσκει τον διάδρομο. Θα πάει προς τα μέσα. Θα βγάλει στο Μαντοβάνι. Ο Μαντοβάνι στον Παντελή σούταρ για 3 μέσα. Το σούτ για 3 είναι άστοχο από τον Μουόσα. Φεύγει γρήγορα η ΑΕΚ μπροστά με τον Παντελή. Κλείστηκε στη γωνία. Άλλαξε με τον Χόλινγκσβορθ που θα σουτάρει για 3 και θα ευστοχίσει. 8-2. Ο Χάντ θα πάει προς τα μέσα. Το τρίτο φάουλ του πάρει του Μαραγκού. Μετράει και το καλάθι του Τζέσι Χάντ. 10-2. Κίνηση από τον Μπράουν. Βγάζει ωραία. Σον Χάντ σουτάρει για 3. Εύστοχα από τη γωνία. Πολύ ωραία ο Μαντοβάνι. Είδε. Έδωσε την πάσα στην baseline. Καλάθια που έρχονται από την ομάδα του, νομίζω σε αυτό παίζει όλο και η διαχείριση των απουσιών. Ο Τέιλορ καλάθι και φάουλ. Το επιθετικό rebound από το άστοχο σου του Βάρσου. Τέταρτο rebound για τον Jimmy Taylor. Στο κίτιο Νίκος 17, 1 και 12 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Να δούμε πρώτα το τρίποντο εύστοχο από τον Ζέιντ Μουόσα για 2 ήτανε, 20 για 3. Σοβαλία, ναι, για 3 σοβαλίσε. Το ξέρει πολύ καλά ο Αντώνης Κωνσταντίνης. Το τρίποντο εύστοχο από τον Χόρτον και προβάδισμα για την ανόρθωση. Είχε μείνει. Ο Τάλτον στη γωνία, σουτάρει άστοχα, ο Τέιλορ το rebound, ξανά ο Τάλτον από τη γωνία για 3 αυτή τη φορά μέσα. Άστοχα και πάλι, νέο επιθετικό rebound για την ανόρθωση. Δεν αρέσει καθόλου στον πάγκο τη ΑΕΚ αυτό και το καλάθι. Άμα μια ομάδα κάνει δεύτερες και τρίτες επιθέσεις, κάποια στιγμή θα σκοράρει. Συ. Κρατάει την μπάλα, ωραία η assist και το κάρφωμα από τον Jones. Πολύ ωραία φάση. Στον ευθυνιασμό για την ομάδα της ΑΕΚ. Εδώ ξανά πως ο Μπράουν κράτησε την μπάλα. Πρώτος πόντος της ΑΕΚ από επιθετικό rebound. Ο Χόλινγκσβορθ είναι ο πρώτος rebounder με 4. Είναι guard. Ελευθερίου πάει προς τα μέσα. Κλείστηκε. Έβγαλε στον Χόρτον αυτό. Σουταριά 3 και ευστοχή. 32-35. Ο Τάλτον. Ο Χόρτον. Το step back σου για 3 μέσα. 33-38. Αυτό σουτάρει άστοχα. Μακρινό ριμπάντο από τον Βάρσο. Έχει στον ευνοιασμό ο Βάρσος. Πέρασε στη γωνία σου για 3 μέσα και αυτό από τον Σκίνερ. 33-41. Θα περνάει στον Χαντ. Ήταν άστοχη η πρώτη επίθεση της ανόρθωσης. Και η Άκη έχει την ευκαιρία τώρα. Πολύ ωραία η πάσα στον Χαντ από τον Χόλινγκσβορθ που θα φτάσει στο καλάθι. Ο Τάλτον θα βγάλει στον Μουόσα. Ο Μουόσα πάει προς το καλάθι. Κλείσε και έβγαλε στον Βάρσο. Έκλεψε ο Χόλινγκσβορθ. Φεύγει στον ευνοιασμό τον καταδιώκει και ο Βάρσος και ο Μουόσα. Ο Χόλινγκσβορθ όμως απτόητος μειώνει στο τρίποντο. 40-43. Οι δύο ομάδες έχουν από 12, αν είναι σωστά τα μαθηματικά μου. Κατεβάζει ο Τέιλορ, ο οποίος σουτάρει για 3 και ευστοχή. 40-46. Δεν τα κατάφερε. Ο Χόλινγκσβορθ τώρα όμως έκανε το κλέψιμο και πάει μέχρι την άλλη με το καλάθι και θα σοβαρίσει. 48 όλα. Η ανόρθωση έχει την μπάλα με τον Μαραγκό που πέρασε στο παιχνίδι. Το σούτα το Σκίνερ είναι εύστοχο. Ξανά προβάδισμα για την ανόρθωση. Ο Μπράουν πάει μέχρι το καλάθι και σκοράρει. 50 όλα. Σουτ για 3 από τον Τάλτον ευστοχή. 51-53. Ο Χόλινγκσβορθ θα κάνει λάθος. Στον ευθυνιασμό ο Βάρσος πάει στο lay-up και θα σκοράρει. 51-55. Ο Βάρσος έχει 0 στα 5 τρίποντα ενώ έχει καλό σιουτ. Σήμερα απλά δεν του βγήκε και τον είδαμε να διστάζει εκεί. Είναι επηρεασμένος και τον τραυματισμό του. Σίγουρα. Ο τρίποντα από τον Τάλτον. Βάζει τη σφραγίδα του, βάζει την υπογραφή του. Ο Μπράουν αλλάζει την πορεία, πάει μέχρι το καλάθι, σπάσιμο μέση, τρομερό. 55-57. Απίθανο καλάθι από τον Τούκι Μπράουν. Αυτό είναι με τον Τέιλορ. Mismatch. Τεράστιο. Ο Παντελή προσπάθει να τον κερδίσει τα πόδια. Θα πάρει το τρίποντο μέσα. Τι έβαλε ο Ιάκωβος ο Παντελή. 58-57. Ο Τάλτον κλείστηκε το λάθος. Ο Χόλινγκσβορθ το φάουλ που θα κάνει ο Βαρσός. Ναι, και είναι το πέμπτο του. Αποβάλλεται από το παιχνίδι.
Η επαναφορά του τον Μπάζου δύσκολη. Καθυστερεί εκεί ο Σκίνερ, πάει προς το καλάθι. Πέρασε στον Τέιλορ, αστόχησε η ΑΕΚ. Θα πάρει το Super Cup. Τι έχασε ο Τέιλορ εδώ. Μόνος φάτσα με το καλάθι και γίνεται ο αρνητικός πρωταγωνιστής της βραδιάς για την ανόρθωση. Απίστευτο τέλος, Αντώνη. Ο Τέιλορ, ο οποίος έμεινε στους 8 πόντους από το πρώτο ημίχρονο, έχασε το σιούτ που θα έστελνε το παιχνίδι στην παράταση, στη λήξη. Δυστυχώς για την ανόρθωση, ευτυχώς για την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ λοιπόν θα κατακτήσει το Super Cup, θα επιστρέψει σε κατακτήσεις Super Cup το 2017. Ήταν η τελευταία φορά.